ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα μπορούσε να αποτελεί μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ή καλύτερα θα μπορούσε να το κάνει ο ίδιος αυτό το μάθημα. Ακόμα από την παιδική του ηλικία είχε μπει για τα καλά στην εργασία, αφού σαν ανήσυχο πνεύμα ήθελε να βγάλει τα δικά του χρήματα αλλά και να βοηθήσει την οικογένειά του. Ο μικρός Γιώργος ήταν Σανοπόλης αλλά και γαλατάς. Και όπως παραδέχεται ο ίδιος, ήταν πολύ καλός στο μάρκετινγκ αφού πουλούσε τα περισσότερα γάλατα από όλους. Τις σπουδές του στην Βαρβάκιο σχολή δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ αφού διαγράφει. Σε ηλικία μόλις 15 ετών γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός και σίγουρα θα έπρεπε να έχει μια θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα και να παρακολουθήσει μαθήματα τηλεόρασης στο CFCF στο Μόντρεαλ του Καναδά. Και πάλι δεν κάθεται ήσυχος. Το 1977 ίδρυσε την Εταιρεία Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, αφού άλλωστε θεωρείται από πολλούς μαέστρος της επικοινωνίας. Μέσα σε όλα αυτά, ο Γιώργος Καρατζαφέρης ιδρύει σχολή Μανεκέν, όπου και γνωρίζει την σύζυγό του Βέννη, η οποία το 1971 κέρδισε τον τίτλο Miss Ευρώπη. Η δημοσιογραφία παραμένει το πάθος του και το 1983 ιδρύει την βιντεοεφημερίδα TV Press. Ενώ είναι ένας από τους πρώτους που οραματίστηκε την ιδιωτική τηλεόραση και ραδιοφωνία και το 1990 γίνεται ιδιοκτήτης του Radio City και Telecity. Μεγάλη του αγάπη παρέμεινε για χρόνια το bodybuilding, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο γυναικείο φύλο. Η πολιτική παραμένει στο αίμα του και έτσι γίνεται βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύντομα δημιουργεί και τον δικό του πολιτικό σχηματισμό, το Λαός. Ξέρω ότι τον λες και δεύτερο πατέρα.